κοντά μας τον κύριο Τζορτζόπουλο, συγγραφέα και διδάκτορα φιλοσοφίας, εδώ στο Ανάδειξέ το στη Λαμία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Και εγώ σας καλωσορίζω στην πόλη μας. Τώρα το καλύτερο σε όλα. Θα ήθελα έτσι λίγο να μας μιλήσετε για το τι σας ήλκησε εσάς τη φιλοσοφία, πώς την κατανοείτε, τι μπορεί να είναι για εσάς τελικά η φιλοσοφία, δίνοντάς μας και ένα σύντομο βιογραφικό. Καταρχήν, οι δυνάμοι, όλοι οι άνθρωποι είναι φίλοι της σοφίας. Δηλαδή, φέρουν μέσα τους το σπέρμα του αγαπώντος τη σοφία. Γιατί η φιλοσοφία ή φιλόσοφος δεν είναι τίποτε άλλο παρά φίλος της σοφίας και φιλία της σοφίας. Άρα, είναι σημαντικό να βρεθεί κανείς κάποια στιγμή να συναντηθεί με την φιλία της σοφίας. Τώρα, ως προς το βιογραφικό, σπουδές κλασική φιλολογία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Φιλοσοφική Σχολή. Μετά στο Μόναχο και στο Βίρσπουργκ φιλοσοφία, βυζαντινή νεοελληνική φιλολογία και αρχαία φιλολογία. Και διδακτορικό στη φιλοσοφία στον Χέγγελ και ενασχόληση κατά πρώτο και κύριο λόγο με τον Χέγγελ και με την αρχαία φιλοσοφία, με έμφαση στον Πλάτωνα και στους προσοκρατικούς, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε και με άλλους. Και μετά τον Χέγγελ, Χάιντεγκερ και όλη βέβαια την φιλοσοφία. Για να μπορεί να ερμηνεύει κανείς Χέγγελ, ο οποίος σήμαινε και σημαίνει ολοκλήρωση της νεωτερικής φιλοσοφίας, άρα για να μπορεί κανείς να ερμηνεύει Χέγγελ πρέπει να γνωρίζει καλά την ιστορία της φιλοσοφίας. Όσον αφορά τον αριθμό βιβλίων σας, αν δεν κάνω λάθος, 12 έχετε γράψει ο σύνολό τους, συν άλλα δύο τα οποία κυκλοφορούν σε λίγες μέρες από τις εκδόσεις Παπαζήση. Το ένα και το άλλο από τις εκδόσεις Ιρηδανός. Να μας μιλήσετε λίγο για αυτά, που είναι υποέκδοση. Ναι. Καταρχάς, το βιβλίο του Χέγγελ, «Η φιλοσοφία του πνεύματος, αντικειμενικό και απόλυτο πνεύμα». Αντικειμενικό πνεύμα, δηλαδή, είναι η φιλοσοφία του εξωτερικού κόσμου, κυρίως φιλοσοφία της πολιτικής, δηλαδή των θεσμών και της κοινωνίας και κυρίως φιλοσοφία του κράτους. Και το απόλυτο πνεύμα είναι φιλοσοφία της θρησκείας, φιλοσοφία δηλαδή επί της έννοιας του πνεύματος ως θείου πνεύματος. Εδώ δηλαδή είναι αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης νόησης της νοήσεως, δηλαδή η σκέψη, το πνεύμα σκέπτεται τον εαυτό του και μέσω της γλώσσας ή δυνάμει καλύτερα της γλώσσας σκέπτεται τον εαυτό του με έννοιες. Τώρα το άλλο είναι φιλοσοφία και πολιτική. Εκεί είναι κείμενα του Χέγγελ που σχετίζονται με την έννοια της κοινωνίας, με την έννοια του κράτους και με την σχέση θρησκείας και κράτους. Και γίνεται προσπάθεια από τον, να αναδειχθεί μέσα από το βιβλίο μια σωστή αντίληψη του Χέγγελ για το κράτος και για την σχέση της θρησκείας με το κράτος, γιατί αυτός ο φιλόσοφος, όπως και μια σειρά άλλοι σπουδαίοι φιλόσοφοι, γίνονται παρανοήσιμοι κυρίως από μελετητές που, κατά τη δική μου άποψη, δεν τους έχουν μελετήσει καλά. Ένας απλός άνθρωπος, δηλαδή μέσης μόρφωσης, τι αναμένεται να του προσφέρει ανάγνωση ενός εισαγωγικού βιβλίου φιλοσοφίας, λέτε? Πρωτίστως, η φιλοσοφία όπως την προσδιορίσε ακροθυγός στην αρχή, δηλαδή ως φιλία της σοφίας, υπάρχει μέσα στον κάθε άνθρωπο. Και ο μέσος άνθρωπος, ο άνθρωπος δηλαδή της μέσης μόρφωσης, αντικειμενικά είναι φίλος της σοφίας. Με τον τρόπο που εκφράζεται, με τον τρόπο που συγκεντρώνει, ανασυλλέγει τις εμπειρίες του και τις ξανασκέπτεται επί του επαγγελματός του, επί της εργασίας του, επί της ζωής. Όμως, ως εισαγωγικό μάθημα, και αν κατάλαβα καλά, αυτό εννοείται, ως εισαγωγικό μάθημα η φιλοσοφία, ανάλογα με το πώς το διδάσκει το μάθημα αυτό κάποιος, μπορεί να μοιηθεί στη φιλοσοφία, δηλαδή να του δοθεί η δυνατότητα να απελευθερώσει εσωτερικές δυνάμεις, να καλλιεργήσει μια ενδιάθετη ορμή και από εκεί και πέρα να αυτομορφωθεί. Άρα όλα αυτά συνηφαίνονται λοιπόν, σε σχέση με το ερώτημά σας, ότι μια εισαγωγική διδασκαλία της φιλοσοφίας εξαρτάται από τον διδάσκοντα πώς θα οδηγήσει τον διδασκόμενο
ή τον ακροόμενο, σε αυτή την συνύφανση, σε αυτή την επικοινωνία εσωτερικού κόσμου και εξωτερικής ανάγκης ή εξωτερικών αναγκών. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για μια φιλία της ηθικής. Βέβαια, η ηθική. Κατ' επέκταση δηλαδή. Η ηθική είναι μάλλον και η ίδια μόριο, ενύπαρκτο μόριο ή καλύτερα στοιχείο συστατικό της φιλοσοφίας. Ακούμε ή διαβάζουμε πολλές φορές σε μια σειρά εγχειρίδια ή και ακούμε και πολλές φορές από ορισμένους καθηγητεύοντες σε πανεπιστήμια άλλος κλάδος ηθικής, άλλο η φιλοσοφία. Αυτό είναι μέγιστο λάθος. Η φιλοσοφία είναι μία, και εδώ ερμηνεύω Χέγγελ, είναι μία, αλλά υπάρχουν κλάδοι ή καλύτερα κατευθύνσεις της φιλοσοφίας. Μας λέτε στο ιστολόγιο σας για τη γνωσιοντολογική ανατροπή από την πλειοψηφία της μειοψηφίας στην ελευθερία του ατόμου. Ποτέ άλλοτε ο άνθρωπος δεν ήταν χωρίς αυτό, χωρίς είναι όσο στην εποχή μας. Γι' αυτό και στερείται εκείνη την ολότητα εντός της οποίας μπορεί να παλωτριώνει την απαλωτρίωση του εαυτού του. Θα θέλετε να το αναλύσετε λίγο αυτό. Σε σχέση με αυτό το απόσπασμα που διαβάσατε, αναφέρεται στο σήμερα που ποτέ σε σχέση με όλη την ιστορία του δυτικού ανθρώπου δεν ήταν τόσο αποξενωμένος, αλωτριωμένος, τόσο ανέστιος όσο σήμερα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πρώτον είναι τόσο ιδεολογικά κατασκευασμένος και καθοδηγούμενος σήμερα που έχει χάσει τον έλεγχο, τον έλεγχο και των ίδιων των ιδεών του, αλλά και υπόκειται ή βιώνει έναν καταναγκασμό ιδεολογικό και πολλές φορές χωρίς να το θέλει. Και κάτω από αυτή τη λογική λοιπόν καταφεύγει στην εκπροσώπηση του εαυτού του. Παράδειγμα, ας πάρουμε το επίπεδο της πολιτικής. Λέει κάποιος από τους επαγγελματίες πολιτικούς, εγώ εκπροσωπώ το λαό μου. Μα εσένα σε ψήφισε μια φορά τα 4 χρόνια. Για τα 4 χρόνια ο λαός σε ψήφισε με βάση τις δικές του προσδοκίες. Αλλά εσύ πηγαίνεις μέσα στη Βουλή ή όπου αλλού παράγεις πολιτική και εκπροσωπείς τον εαυτό σου. Γιατί εάν δεν συνέβαινε το τελευταίο, δεν θα συνέβαιναν και αυτά που συμβαίνουν. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Κάτι άλλο τελευταίο που θα θέλατε να μας πείτε έτσι από τα καινούργια σας αυτά βιβλία για τον Χέγγελ? Ο Χέγγελ είναι αυτός που οικοδόμησε μια διαλεκτική αξεπέραστη. Και η διαλεκτική αυτή θεωρείται ότι είναι ένας λαβύρινθος, αλλά με συγκεκριμένο νήμα. Τρίτον, θεωρείται δύσκολος, και εδώ είναι το αρνητικό του, το αρνητικό όχι το Χέγγελ, το αρνητικό αυτών που τον κατονομάζουν δύσκολο, γιατί δεν τον μελετούν ο Χέγγελ και οποιοδήποτε άλλος φιλόσοφος. Αλλά στην περίπτωσή μας ο Χέγγελ θέλει μελέτη. Πρέπει να αφιερώσεις ζωή, να αφιερώσεις χρόνο και να αποδεσμευτείς από κάθε ιδιωτική σχέση με τη φιλοσοφία. Ποια άλλα γράφετε ταυτόχρονα? Είναι ένα του Νίτσε που ολοκληρώνει και θα βγει στις εκδόσεις Ριντανός και επιγράφεται, τιτλοφορείται μάλλον, περί ωφελίας και μειονεκτημάτων της ιστορίας για τη ζωή. Ένα άλλο είναι στις εκδόσεις Παπαδίση για τη γενεαλογία της ηθικής του Νίτσε. Ένα τρίτο είναι στις εκδόσεις νόηση. Έννοια, όχι νόηση, έννοια. Εκδόσεις νόηση, συγγνώμη. Η επιστήμη της λογικής, η διδασκαλία περί του είναι του Χέγγελ. Ευχηθούμε καλή επιτυχία σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει γύρω στα 70 άρθρα, δημοσιευμένα σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα φιλοσοφικά περιοδικά. Και όλα τούτα μαζί με όλα τα υπόλοιπα που γράφει ταυτόχρονα. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία σε όλα αυτά τα καινούργια έργα, με το καλό. Και να τα ξαναπούμε και πάλι. Και σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε κοντά μας.